Σε ισόβια κάθριξη και επιπλέον κάθριξη 30 ετών καταδικάστηκε από δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Μεξικανός έμπορος ναρκωτικών Χωακίν Γκουσμάν, γνωστότερος ως Σελ Τσάπο. Ο ισχυρότερος έμπορος ναρκωτικών στον κόσμο μετά το τέλος της βασιλείας του Κολομβιανού Πάμπλο Εσκομπάρ το 1993 είχε ήδη κρυθεί ένοχος μετά από ακροματική διαδικασία τριών μηνών και τα ισόβια ήταν η μικρότερη δυνατή ποινή που μπορούσε να του επιβληθεί. Ο Ομοσπονδιακό Δικαστή Μπράιαν Κόγκαν επέλεξε να προσθέσει συμβολικά ποινή επιπλέον 30 ετών για την κατηγορία τη χρήση αυτόματων όπλων, όπω είχε ζητήσει ο εισαγγελέα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ελ Τσάπο εισήγαγε στι ΗΠΑ τουλάχιστον 1.200 τόνου κοκαίνη μέσα σε διάστημα 25 ετών. Επίση, διέταξε την δολοφονία ή δολοφόνηση ο ίδιο τουλάχιστον 26 ανθρώπου, κάποιε φορέ αφού προηγουμένω του υπέβαλε σε βασανιστήρια. Οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση κατά τη καταδικαστική απόφαση.